Ολοένα και βαθύτερα στην κρίση βυθίζεται για άλλη μια φορά η Αίγυπτος. Η κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου μετά την άρνηση του Προέδρου Μοχάμετ Μόρση να αποσύρει το διάταγμα με το οποίο έχει διευρύνει τις εξουσίες του. Η πρόσκληση που απίφθινε για διάλογο με το διάγγελμά του προς του λαό, προκειμένου να βρεθεί μια λύση και να τερματιστούν οι διαδηλώσεις εναντίον του, απορρίφθηκε από τους αντιπάλους του. Αμέσως μετά το διάγγελμα, εξαπολύθηκαν επιθέσεις σε γραφεία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στο Κάιρο. Σε άλλο σημείο της πρωτεύουσας, η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την ιδιωτική κατοικία του Προέδρου. Οι ισχυρές ομάδες της κοινωνίας που αντιπολιτεύονται τον Μοχάμετ Μόρση, ανάμεσά τους και η ισχυρή χριστιανική κοινότητα, του έδωσαν ραντεβού στους δρόμους του Καΐρου, όπου βρίσκονται από το απόγευμα σε εξέλιξη νέες διαδηλώσεις. Ανήσυχη παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα, ενώ διάλογο χωρίς προϋποθέσεις και αποφυγή της βίας ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, συνομιλώντας τηλεφωνικώς με τον Μοχάμετ Μόρση.